14χρονος κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 12χρονης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και τη Μέρη Καριωτάκη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση αυτή. Ο ανήλικος κατηγορείται, Μέρη, ότι διέρευσε στα social media βίντεο με προσωπικές στιγμές με την επίσης ανήλικη κοπέλα. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του. Ακριβώς. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πολύ ευαίσθητη υπόθεση, την οποία ερευνούν με πολύ προσοχή οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης. Μια καταγγελία που ήρθε χτες στις αρχές, όταν το κορίτσι συνειδητοποίησε πως το βίντεο στο οποίο είχε συνενέσει, λένε οι πληροφορίες, να τραβηχτεί. Το βίντεο αυτό έχει διασπαρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πρόκειται για δύο ανήλικους πρωταγωνιστές, ένα αγόρι γεννημένο το 2010, δηλαδή 14 ετών, και ένα κορίτσι γεννημένο το 2012, δηλαδή 12 ετών. Δύο παιδιά, Μέρη. Ακριβώς, δύο παιδιά. Αυτά τα δύο παιδιά λοιπόν είχαν συνάψει σχέση μεταξύ τους, είχαν ερωτικές συνευρέσεις. Κάποια στιγμή στα τέλη του Οκτώβρη αποφάσισαν μια τέτοια συνεύρεση να την βιντεοσκοπήσουν. Οι πληροφορίες θέλουν να ήταν κοινή συνενέση η βιντεοσκόπηση. Ωστόσο, δεν ήταν κοινή συνενέση η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φαίνεται ότι το αγόρι, πέρασε κάπως το διάστημα, αποφάσισε να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με τους φίλους του και κοινοποίησε το βίντεο που είχαν τραβήξει σε άγνωστο αριθμό ατόμων. Το βίντεο έφτασε, η πληροφορία αυτή έφτασε στα αυτιά της κοπέλας, η οποία φυσικά έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της, αμέσως ενημέρωσε τους γονείς της και χτες έκανα την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Πρέπει να πούμε ότι η αστυνομία έχει κατασχέσει το κινητό του 14χρονου, ένας 14χρονος που αρνείται τις όποιες κατηγορίες. Ωστόσο, φαίνεται ότι το βίντεο είναι η απόδειξη ότι ισχύει όλο αυτό. Έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον του 14χρονου για εκδικητική πορνογραφία. Στα πλαίσια βεβαίως της δικογραφίας υπάρχει και η μητέρα, κατηγορία για την μητέρα του ανήλικου, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, και βεβαίως τώρα το λόγο πέραν από τις αστυνομικές αρχές έχει καταρχάς ο εισαγγελέας βεβαίως και όλο αυτό το προστατευτικό δίκτυο που θα πρέπει να απλωθεί δίπλα από το, γύρω από το κορίτσι, ψυχολογικής υποστήριξης ουσιαστικά, γιατί μιλάμε, όπως είπαμε, για ένα παιδί 12 ετών, το οποίο είδε τις προσωπικές του στιγμές, τις πρώτες τρυφερές προσωπικές του στιγμές, να γίνονται βορρά στα μάτια του οποιοδήποτε. Μέρη, σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες.